Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην Βρυλισσιώτικη Τηλεόραση. Στο πολύ σύντομο σχόλιο μας, 5 λεπτά έως 5 λεπτά κάθε μέρα, σήμερα είμαστε σε πολύ ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε σε όλους σας δύο εξαιρετικά σπουδαίες πρωτοβουλίες ανθρωπιάς και αλληλεγγύης τόσο του Δήμου Βρυλισσίων όσο και του Συνδυασμού Δήμος Δημιουργίας της Αντιπολίτευσης του Δήμου. Ο Δήμος τρεις πρωτοβουλίες και έχουμε και τρίτη πρωτοβουλία, μία εισήγηση του Δημάρχου στο Δημοτικό Συμβούλιο την ερχόμενη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, για να μην σας ταλαιπωρούμε χρονικά, αμέσως επί της ουσίας. Ο Δήμος Βρυλισσίων φτιάχνει τράπεζα τροφίμων. Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνει η κοινωνία μας σήμερα, ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του Δήμου Βρυλισσίων, στα πλαίσια της οργάνωσης του κοινωνικού παντοπολίου που θα δημιουργηθεί στο Δήμο μας, θα λειτουργήσει προσωρινά τράπεζα τροφίμων, ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας, καθώς και ρούχων που θα απευθύνεται σε οικονομικά ασθενείς και κοινωνικά ευπαθείς συμπολίτες μας. Παρακαλεί ο Δήμος Βρυλισσίων, φίλες και φίλοι, για την ευγενική προσφορά όλων σας σε είδη ρουχισμού σε καλή κατάσταση, τροφίμων μακράς διαρκείας, μακαρόνια, γάλα ευαπορέ, λάδι, φρυγανιές, όσπρια, ζάχαρη, κονσέρβες και άλλα, και ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας, χαρτικών, σαμπουάν, καθαριστικών. Σημεία παράδοσης, Γραφείο Οργανισμού Κοινωνικής Υπηρεσίας, Λεωφόρος Πεντέλης 62, πρώτος όροφος, Δευτέρα έως Παρασκευή. Θεωρούμε πραγματικά ότι είναι μια σπουδαία πρωτοβουλία. Μπράβο στον Κώστα Ιωαννίδη, μπράβο στη Ζωή Κουβαρά, μπράβο στη Δημοτική Αρχή και στη Διοίκηση που σκέφτηκε και προωθεί αυτή την πρακτική επίδειξη ουσιαστικής αλληλεγγύης, ανθρώπινης συμπαράστασης στους ανήμπορους δημότες μας, στους οικονομικά δύναμους, στους κοινωνικά ευπαθείς, στους ασθενείς, στους άνεργους, σε αυτούς που δεν μπορούν να τα φέρουν, να τα βγάλουν πέρα. Ο Ξένος Αμανιατογιάννης και ο συνδυασμός του Βρυλίσσια Δήμος Δημιουργίας της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης του Δήμου συγκεντρώνουν φάρμακα για όσους συνανθρώπους μας, συνδημότες μας τα έχουν ανάγκη, για αυτούς που δεν μπορούν να τα αγοράσουν, για αυτούς που δεν έχουν ασφαλιστική κάλυψη για να τα προμηθευτούν. Ο Ξένος Αμανιατογιάννης εδώ και τρεις εβδομάδες τρέχει στην πλατεία, έχει φτιάξει ειδικό τραπεζάκι, μαζεύει φάρμακα, πάει καλά αυτή η πρωτοβουλία και όσοι από εσάς ενδιαφέρεστε, στην Αγίου Αντωνίου, στα γραφεία της κίνησης Βρυλίσσια Δήμος Δημιουργίας, μπορείτε να πηγαίνετε όσα φάρμακα εσείς κρίνετε. Τέλος, ο Δήμαρχος Βρυλισσίων, ο Κώστας ο Ιωαννίδης, εξέδωσε στην ιστοσελίδα και ανήρτησε στην ιστοσελίδα του Δήμου, αλλά και στην δική του ιστοσελίδα της Νέας Πνοής, ανακοίνωση η οποία είναι σημαντική θα έλεγα και μπράβο και για αυτήν, για μείωση των δημοτικών τελών. Ανέλαβε, όπως ο ίδιος τονίζει, μια πρωτοβουλία κοινωνικής ευθύνης, ο ίδιος και η Δημοτική Αρχή, αφού ύστερα από εισήγησή του, που θα κατατεθεί στο Προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας 5 Δεκεμβρίου, αναμένεται να αποφασιστεί η μείωση στα δημοτικά τέλη κατά 6,4% για τις κατοικίες και 2,96% για τα καταστήματα. Η απόφαση ελήφθη, όπως τονίζει ο Δήμαρχος, λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας και προκειμένου να υπάρξει ελάμφρυνση των οικοκυριών του Δήμου και παράλληλα να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα στην πόλη μας. Στην ανακοίνωσή του, ο Κώστας Ιωαννίδης τονίζει: «Τα Βρυλίσσια είναι μια κοινωνία αλληλεγγύης. Σήμερα προχωράμε ένα βήμα παραπάνω, μειώνοντας σημαντικά τα δημοτικά τέλη, δείχνοντας ευαισθησία απέναντι στους συμπολίτες μας που δοκιμάζονται λόγω της οικονομικής κρίσης, επιβεβαιώνοντας παράλληλα και τη σταθερή μας απόφαση να είμαστε δίπλα τους με κάθε τρόπο».
Να σημειωθεί ότι η επικείμενη απόφαση για μείωση των δημοτικών τελών έρχεται να προστεθεί, όπως καταλήγει η ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δημάρχου, σε μια αντίστοιχη κοινωνική πολιτική που για μεγάλο διάστημα ακολουθεί η δημοτική του αρχή, αφού τα δημοτικά τέλη, όπως ισχυρίζεται, παρέμειναν παγωμένα, αντιμετωπίζοντας με ευαισθησία ένα κρίσιμο θέμα που απασχολεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις του Δήμου μας και μάλιστα στις δύσκολες σημερινές συνθήκες. Η θέση μας συνεχίζει να είναι σταθερά αλληλέγγυα προς την τοπική κοινωνία, καταλήγει η ανακοίνωση του Δημάρχου Βρυλισσίων. Μόνο ευχάριστα θέματα είχαμε σήμερα, κυρίες και κύριοι. Αναλυτικά, εάν θέλετε να έχετε όλη την ενημέρωση και όλη την πληροφόρηση για τις πολύ σημαντικές αυτές και άλλες τρέχουσες βρυλισσιώτικες εξελίξεις, ακούστε τώρα την εκπομπή μας στο τοπικό ραδιόφωνο, στο Ράδιο Βρυλίσσια. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Γεια και χαρά σας.